Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εμείς είμαστε καλά, μόλις γυρίσαμε από τον αγιασμό και ετοιμάζω γρήγορα στον Ανδρέα να φάει, του τηγανίζω 4 αυγά να φάει, θα φύγει, πάει δουλειά, γιατί ήταν και ο Ανδρέας, πήγε με τη Τόνια, εγώ πήγα με τον Βασίλη στο σχολείο, μετά ήρθε ο Ανδρέας με τη Τόνια στο δημοτικό, γιατί ο Βασίλης είχε 9,5 αγιασμό, η Τόνια είχε 9, οπότε προλάβανε λίγο νωρίτερα. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη, να πλύνω τα χέρια μου. Και εντάξει, είναι αλήθεια πως είχαμε άγχος από το πρωί, ξέρετε και εμείς και τα παιδιά ήταν λίγο δύσκολα, αλλά εντάξει, όλα καλά, ευτυχώς, και αύριο πιστεύω θα είναι ακόμα καλύτερα, σιγά σιγά θα συνεφήσουνε, δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω πως θα πάνε όλα καλά. Μια χαρά πέρασε ο αγιασμός. Είναι αλήθεια πως στο Βασίλη και στη Τόνια δώσαν όλα τα βιβλία. Στα παλιά μας τα σχολεία δεν μας δίναν τα βιβλία από την πρώτη μέρα. Στο γυμνάσιο δεν θυμάμαι, νομίζω πως τις δώσανε. Ενώ στο δημοτικό δεν μας δίνανε ποτέ πρώτη μέρα στον αγιασμό τα βιβλία. Μετά δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, σιγά σιγά παίρνουν τα παιδάκια τα βιβλία στο σπίτι. Σήμερα εδώ τους δώσαν τα βιβλία, αλλά στο Βασίλη δεν δώσανε, γιατί δεν ξέρανε και καλά ότι θα έχουν καινούριο παιδί. Οπότε μου λέει, μήπως χρειαστεί να πάρετε από το προηγούμενο σχολείο ή θα δούμε, λέει, μην αγχώνεστε, όλα καλά, θα πάνε σιγά σιγά. Μίλησα με την δασκάλα, πόσο κατάλαβα είναι πολύ καλή δασκάλα, γιατί όταν ανακοινώσανε ποια δασκάλα θα έχει η πέμπτη τάξη, χειροκροτάγανε γονείς και παιδιά, ουρλιάζανε, οπότε μάλλον αυτό δείχνει ότι είναι καλή δασκάλα. Αλλά και μίλησα μαζί της, μια χαρά μου φάνηκε, τέλεια γυναίκα, ωραία. Αυτά. Λοιπόν, πήγε ο Βασίλης στη τάξη, πήγαμε και εμείς στην αίθουσα, μας μίλησε ο διευθυντής και σε εμάς. Εγώ δεν ήξερα, ο διευθυντής είναι καινούριος στο συγκεκριμένο σχολείο φέτος. Και ο Βασίλης καινούριος και ο διευθυντής καινούριος, Όλοι οι μεγάλοι καινούριοι είναι στο σχολείο, Βασίλη. Οπότε θα συνεχίζετε μαζί με τον διευθυντή. Ναι. Ναι, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι καλύτερα, δεν είμαι εντελώς καλά, αλλά είμαι πολύ καλύτερα. Εντάξει, σε σύγκριση με αυτό που είχα, δεν, αλλά αυτό θα αργήσει να καθαρίσει, να φύγει, γιατί πονούσε το αυτί μου, είμαι πολύ μπουκωμένη. Σιγά σιγά πιστεύω πως θα... Δεν έχω δύναμη, ζαλίζουμε εύκολα, κουράζουμε εύκολα, κάνω λίγο κάτι και μετά κάθομαι. Έτσι, ξέρετε, μέχρι που πρέπει να πάρω κάποιες βιταμίνες να πιω, γιατί δεν, μέχρι που συνέρχεται εδώ και μετά το κορονοϊό, αλλά και μετά τις ιώσεις, εγώ πάντα το χειμώνα δύσκολα, και θυμάμαι και τον μικρή που ήταν ακόμα πριν το κορονοϊό. Όπα! Λοιπόν, σας αφήνω να βάλω τον Ανδρέα να φάει. Εδώ θα είμαστε εμείς που φερνά προς το παρόν λίστες δεν έχουμε, δεν ξέρω Τόνια, έχει λίστα Τόνια κάτι? Όχι, δεν έχει, ο Βασίλης ούτε αυτός έχει λίστα, οπότε δεν θα πάμε να ψωνίσουμε, δεν ξέρουμε, είπε η δασκάλα που μας δώσει σιγά σιγά. Γιατί στα παιδιά στέλνει στο Viber, έχουν Viber ομάδα, εμείς επειδή ακόμα δεν είμαστε, οπότε σιγά σιγά θα είμαστε κι εμείς και θα επικοινωνούμε κι εμείς κανονικά όπως όλοι οι υπόλοιποι. Αυτά. Έφαγα ένα τόστ, έφαγε και ο Ανδρέας και έφυγε. Ήπια το καφέ μου και τώρα θέλω λίγο να κάτσω να ξεκουραστώ λιγάκι, γιατί ήμουν εκεί όρθια στο ύλο και μετά θα πάω κάτι να μαγειρέψω, μπορεί να βγω να πάρω κάτι, θα δω. Αλλά σε πρώτα θέλω, ότι δεν έχω πολύ δύναμη, οπότε όσο μπορώ προσπαθώ τώρα να ξεκουράζομαι περισσότερο για να μπορέσω να συνέρφω γρήγορα, να μην είμαι, ξέρετε, μετά χειρότερα. Αυτά, φυσάει τόσο πολύ σήμερα σε εμάς, πολύ αέρα, παρόλο που έχει ζέστη, έχει ήλιο, αλλά έχει πολύ αέρα. Να στρώσω και τα κρεβάτια, να κάνω... Αχ, να μαζέψω, αυτά. Γύρισε ο Ανδρέας από τη δουλειά και του ζήτησα να περάσει από το σούπερ μάρκετ να μου πάρει κάποια πράγματα, γιατί εγώ δεν μπορούσα να πάω. Κρεμμύδια πήρε, αυγά πήρε, εντάξει, εγώ του είπα άλλα να πάρει. Αυτός πήρε έξτρα νεράκια για τα παιδιά για αύριο το σχολείο. Ριζόγαλα 2 και κρέμα με γεύση βανίλια, ρύζι, σκόρδο, πουμαρό,
μπριζόλες, το ζύτσα θέλω να κάνω πιλάφι με ρύζι, καρότα, γάλα, πατάτες και αυτά. Λοιπόν, μαγειρεύω στην κουζίνα ήδη. Έχω βάλει το κρέας, το έχω σοτάρει, έβαλα κρεμμυδάκι, εδώ έχω πλύνει το ριζάκι. Καρότα έχω τρίψει αρκετά, πομαρό θα βάλω μετά. Λίγο νεράκι, μπαχαρικά, λοντάφνια, σαλάτι, πιπέρι, ξέρετε τα γνωστά. Και θα γίνει, επίσης θα βάλω και σκόρδο ολόκληρο με τη φλούντα, θα το πλύνω πολύ καλά και βάζω ότι είναι πολύ ωραίο άρωμα. Δεν κόβω κομματάκια τίποτα, μετά εντάξει πολλοί το τρώνε, εμείς δεν το τρώμε, το βγάζουμε. Απλά ίσα ίσα που παίρνει, ξέρετε, τη γεύση και το άρωμα το φαγητό. Η αττική φλούντα είναι πολύ αρωματική, οπότε μια χαρά είναι. Έτσι αυτό το φαγητό θέλει να έχει το σκόρδο ολόκληρο μέσα. Αυτά, και μετά θέλω να βγω, τα αγόρια μου πήγαν προπόνηση, θέλω να βγω μισό λεπτάκι. Μετά θα βγω, θέλω να πάω, θα πάρω το Τόνι, να πάω μέχρι στη Τριγύρου, να πάρω κάτι σαντουιτσάκι για αύριο ή να πάρω τα ψωμάκια που έχουν τα μικρά, να φτιάξουμε εμείς σαντουιτσάκι. Επίσης θέλω να περάσω και από το βιβλιοπωλείο να πίνω τσάι τώρα. Να πάρω κανένα τετράδιο, δεν μας έχουν δώσει ακόμα λίστα, γιατί τα σκάλα του Βασίλη μας είπαν ότι έχουν Viber και εκεί έχει στείλει τη λίστα. Εμείς επειδή ακόμα δεν μας έχει βάλει, αύριο θα το γράψω στα τηλέφωνα. Εντάξει, έχω γράψει εγώ, έχω συμπληρώσει στο διευθυντή, ξέρετε, αλλά μέχρι που θα, ξέρετε, θα βγουν σε ένα πρόγραμμα, θα τις δώσω αύριο τα τηλέφωνα. Να τις θα δώσει ο Βασίλης να τα έχει και μπορεί να με βάλει στο Viber. Αλλιώς σου είπα ότι θα του δώσει στο Βασίλη αύριο τη λίστα. Λέει σιγά σιγά μην αγχώνεστε, όλα καλά. Βιβλία σας είπα ότι δεν μας δώσουν ακόμα. Οπότε δεν πειράζει, θα μπούμε στο ρυθμό. Είναι περίεργα, μπορώ να σας πω, αρκετά περίεργα και εμάς και τα παιδιά, αλλά είναι μια ωραία εμπειρία, μια κάτι καινούριο, κάτι νέα αρχή, ξέρετε, για τα παιδάκια. Πιστεύω πως θα περάσουν ωραία. Από εκεί και πέρα θα δείξει. Θα θέλω να τελειώσω με το φαγητό, να δώσω και ένα πλυντήριο που έχω βάλει. Αυτά. Βγήκαμε με την Τόνια, πάμε μέχρι το βιβλιοπωλείο να πάρουμε κάποια λίγα που σας είπα, έτσι ελάχιστα, έχω εδώ τη μαθητριά μου, και μετά θα πάμε στο Αργείο, τα αγόρια μου γυρίσανε μόλις τώρα, το βρήκα μου κάτω στην πόρτα από την προπόνηση, ξεκινήσαμε τη ρουτίνα, ο ένας φεύγει ο άλλος μπαίνει, έτσι. Τι να κάνουμε, καλά να είμαστε, γιατί άμα δεν είμαστε καλά, όλα τα άλλα δεν έχουν αξία. Λοιπόν, φύγαμε, θα σας δείξουμε μετά τι πήραμε. Λοιπόν, γυρίζω σπίτι και βρίσκω τα αγόρια μου εδώ, αράζουνε, όπα. Να δείξω στο Βασίλη τι πήρα, όχ, Παναγιά μου. Εδώ, από το βιβλιοπωλείο, Βασίλη, σου πήρα, όπα. Για αύριο, έτσι, τα λίγα πράγματα. Μία μικρή κασετινούλα, να βάλεις εκεί τα πραγματά σου. Πόλο, σαλαντί, εντάξει αλλιώς είναι το χρώμα. Μία ξύστρα μικρή, μολύβια τρία, μία γόμα, δύο γόμες. Ξυλομπογιές, γιατί λέει, του είπε η δασκάλα να φέρει ξυλομπογιές αύριο, ναι. Mm-hmm. Ένα τετράδιο αύριο. Και αυτό μας βάλανε. Τι αυτό τώρα. Πρόγραμμα πρέπει να είναι αυτό. Λοιπόν, οπότε, καλή αρχή για αύριο, Βασίλη. Όπα, επίσης εδώ μισό λεπτάκι να ανάψω το φως. Από το στεργείο πήρα αυτά εδώ τα μπριός που είναι για σαντουιτσάκια, τα ψωμάκια τα μικρά. Πήρα δύο κεϊκάκια αυτά εδώ τα κλασικά τα απλά. Πήραμε αυτά εδώ που ή για πρωινό ή μπορεί να θέλουν τα παιδιά στο σχολείο. Και η Τόνια πήρε κούκκις για αύριο να πάρει μαζί της. Και άλλο ένα κεϊκάκι. Αυτά πήραμε. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, ετοίμαζα τα ρούχα για το Βασίλη, για μένα, για αύριο να βγάλω και τα ρούχα του Ανδρέα να τα σιδερώσω το πρωί. Και έμεινα εδώ στο μάτι του Βασίλη. Έκατσα. Δεν ξέρω. Κουράζομαι τόσο εύκολα τώρα. Δεν πήγα με τη Τόνια έξω. Τι πήγα, μισή ώριτσα, ούτε μισή ώριτσα. Και γύρισα πτώμα. Έκατσα. Έκανα ένα τέταρτο καθόμουνα. Έτσι, ξέρετε, σαν να ήμουνα. Μετά σηκώθηκα, έβαλα, έφαγα πάλι λίγο και πήγα απλώς σε πλυντήριο, ετοίμασα τα ρούχα, τίποτα, έτσι τα ξέρετε, λίγα πράγματα αυτά.
Λοιπόν, θα το κλείσω το βλογκάκι, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω σήμερα, δεν κάνουμε κάτι άλλο, πάω για μπάνιο, πάω να ξαπλώσω. Αύριο θα δούμε πώς θα είναι τα παιδιά, θα έχουν περισσότερα νέα, περισσότερα, ξέρετε, περισσότερες εντυπώσεις και τα λοιπά. Σήμερα εντάξει, λίγα πράγματα, δεν καταλάβουμε και πολλά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, δεν είναι εύκολο, αγχώνομαι τα παιδιά, αγχώνομαι και εγώ, εντάξει, θα κλάψω πιστεύω, αλλά όλα καλά. Αχ, δύσκολα, δύσκολα, όταν είναι, ξέρετε, έτσι, εκτός ότι είναι μετά το καλοκαίρι, περνάει γρήγορα, ο Βασίλης λέει, τι πέρασε τόσο γρήγορα το καλοκαίρι, του λέει ο Ανδρέας, δυστυχώς τα ευχάριστα περνάνε πολύ γρήγορα. Αλλά και καινούριο σχολείο, καινούρια παιδιά, καινούριοι δάσκαλοι, ξέρετε, είναι μέχρι να γίνει η προσαρμογή λίγο δύσκολα. Τέλος πάντων, θα το ζήσουμε και αυτό, θα το περάσουμε και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Εγώ σας χαιρετώ, σας φιλώ, δύναμη σε όλους, κουράγιο και εμείς τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye, γεια σας!